Βρισκόμαστε στην πλατεία της Επισκοπής, εδώ με τον Γιώργο τον Χατζημαρκάκη. Μεγάλη τιμή. Κύριε Χατζημαρκάκη, ευχαριστούμε που δεχτήκατε αυτή τη συνάντηση να γίνει εδώ, στο χωριό σας, στην Επισκοπή, στην όμορφη πλατεία. Πολύ σωστά. Έτσι, με την εκκλησία εκεί του Αγίου Γεωργίου να είναι κάτω μας. Ο κύριος Χατζημαρκάκης, να πούμε ότι είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Υδροχώνου. Σε ένα περιβάλλον όπου η ενεργειακή κρίση είναι γεγονός, σε ένα περιβάλλον όπου η κλιματική κρίση είναι γεγονός, πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, τι νέα έχουμε για το υδρογόνο, αν έχουμε κάποια νέα, γιατί βλέπω πολύ να περνάει η ηλεκτροκίνηση. Δηλαδή να δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στα αυτοκίνητα, όσο αυτοκίνητα του μέλλοντος, η ηλεκτροκίνηση. Πού βρισκόμαστε, τι ακριβώς γίνεται, υδρογόνο, ποιες εφαρμογές, πολλά ερωτήματα. Ξέρω θα μας τα πεις απλά και κατανοητά. Προσπαθώ να αρχίσω από τη σωστή αρχή. Θέλω να δω αν είναι αρχή. Το καύσιμο του μέλλοντος, το υδρογόνο, αν είναι φιλικό, στο περιβάλλον, πολλά ερωτήματα. Λίγο να εξηγήσουμε από πού προέρχεται το υδρογόνο, γιατί το χρησιμοποιούμε παντού, το έχουμε παντού, είναι παντού και στο σύμπαν, απλώς θέλει να χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε έχει τρεις ουσίες, τρεις λόγους. Ναι. Το πρώτο είναι χημική ουσία, το χρειαζόμαστε για χημικές λύσεις παντού. Η διήλυση που γίνεται χρειάζεται πάρα πολύ υδρογόνο. Τα χημικά προϊόντα που έχουμε χρειάζονται υδρογόνο. Άρα είναι χημική ουσία, αλλά είναι και καύσιμο, όπως ακούσαμε. Εγώ οδηγάω ένα αυτοκίνητο υδρογόνο, με υδρογόνο. Στο καζάνι έχω υδρογόνο με πίεση 700 bar, μεγάλη πίεση. Και η μηχανή, σε αυτή την περίπτωση λέγεται κυψέλη καυσίμων, ενώνει το υδρογόνο από το καζανάκι που έχω μέσα στο αυτοκίνητο με το οξυγόνο από τον αέρα, φιλτραρισμένο αέρα, και μου φτιάχνει ρεύμα και κινεί το αυτοκίνητο. Και μπορώ με 6 κιλά. Υδρογονοκίνηση. Υδρογονοκίνηση. Ναι. Και με 6 κιλά πάω 600 χιλιόμετρα. Δηλαδή θα μπορούσα να πάω από Σιτία, Χανιά και πίσω και πάλι στο Ηράκλειο και δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή με δύο υδρογονάδικα, πες καλύτερα τρία, τη βγάζουμε και στην Κρήτη. Η τρίτη χρήση του υδρογόνου είναι ότι αποθηκεύει την ενέργεια. Την ενέργεια που μπορούμε να την φτιάξουμε με ανανεώσιμες πηγές, με ήλιο, με αέρα, ωραίες πηγές, απλώς το ρεύμα χρειάζεται αποθήκευση. Να. Γιατί καμιά φορά έχουμε παραπάνω αέρα από ότι καταναλώνουμε. Και εκεί το υδρογόνο είναι μια εκδοχή αποθήκευσης, η οποία είναι οικονομική, απλώς πρέπει να αλλάξουμε τις υποδομές. Άρα βλέπουμε ότι το υδρογόνο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στη κλιματική κρίση, γιατί που δεν έχουμε προς το περιβάλλον, πάρα πολύ στην ενεργειακή κρίση που λένε ότι η Ευρώπη το χειμώνα θα κρυώσει. Αυτό είναι το δεύτερο. Ας μείνουμε, λίγο στη κλιματική κρίση που πρέπει να αντικαταστήσουμε τις ανθρακικές λύσεις, κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Όλα αυτά πρέπει να φύγουν, γιατί εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο συμβάλλει στην κλιματική κρίση. Ναι. Και εκεί το υδρογόνο μπορεί να αντικαταστήσει όλα αυτά. Αλλά μιας που είμαστε εκεί, μιας που φεύγουμε από τις ανθρακικές λύσεις, ας πάρουμε το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο που προέρχεται από Ρωσία κατά υψηλό βαθμό και επίπεδο. Αν πάμε για αντικατάσταση, χάνουμε και την εξάρτηση που την έχουμε σήμερα προς Ρωσία, αλλά και προς άλλες χώρες. Και προς Αμερική, ας πούμε. Ναι, και προς Αμερική. Και πάμε προς παραγωγή του υδρογόνου μόνοι μας. Δεν υπάρχει άλλη χώρα εκτός από την Πορτογαλία στην Ευρώπη που έχει τόσο πολύ ήλιο και τόσο πολύ αέρα όπως η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι γίγαντας στη παραγωγή ανανεώσιμων και υδρογόνου. Και αυτό είναι το σημαντικό αυτό εδώ πέρα. Τώρα για να παραχθεί, Γιώργο μου, το υδρογόνο χρειάζεται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή πώς ακριβώς παράγεται για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί το θεωρεί και λίγο επικίνδυνο, ας πούμε, στην κίνηση, αν το χρησιμοποιήσει για το αυτοκίνητό του. Υπάρχει αυτή η αντίληψη.
Άρα πώς παράγεται αυτό ακριβώς το υδρογόνο, τεχνικά? Ναι, για να πούμε πρώτα, είναι επικίνδυνο. Ο κίνδυνος υπάρχει και σε κάθε μαχαίρι, σε κάθε μαχαίρι που το χρησιμοποιείς για βούτυρο. Και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Λοιπόν, παντού υπάρχει παντού κίνδυνος. Άρα έχουμε κανόνες, έχουμε πολύ, πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες, το πώς χειρίζεσαι το υδρογόνο. Ναι. Και αν ο κόσμος αναγκαστικά τηρεί τους κανόνες, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ή λιγότερος κίνδυνος σε σύγκριση με το φυσικό αέριο, για παράδειγμα. Λοιπόν, παραγωγή. Το υδρογόνο προέρχεται από το σπάσιμο του νερού σε οξυγόνο και υδρογόνο. Το νερό είναι το οξυγόνο και υδρογόνο μαζί. Άρα, άμα το σπάμε αυτό με ηλεκτρική ενέργεια, το οξυγόνο που βγαίνει πάει στον αέρα, το υδρογόνο κρατάει την ενέργεια την οποία χρησιμοποιήσαμε για να το σπάσουμε. Να. Κρατάει 60% της ενέργειας, το οποίο είναι αρκετό. Χάνουμε κάτι, ναι, αλλά η απόδοση από τα φωτοβολταϊκά, από τον αέρα, εδώ στην Ελλάδα είναι τόσο υψηλή που σε σύγκριση με την απόδοση, για να ας το συγκρίνουμε με Γερμανία, με Βέλγιο, έχουμε περισσότερη απόδοση εδώ πέρα και να χάνουμε λίγη ενέργεια, Δεν μας χαλάει τον κόσμο, επειδή και αυτό που βγαίνει, αυτό που βγαίνει είναι αρκετό, είναι πολύ. Και είναι και φιλικό προς το περιβάλλον, δεν μολύνει τίποτα. Δεν μολύνει τίποτα και αυτό που το κάνει είναι η συσκευή ηλεκτρόλυσης, τα electrolyzers. Είναι από άτσαλο, ατσάλι, είναι από ατσάλι και με μια μεμβράνη η οποία βοηθάει να σπάσει αυτό το νερό σε υδρογόνο και οξυγόνο, εκεί δεν υπάρχει κίνδυνος. Ναι, ωραία. Οπότε και η παραγωγή του λοιπόν είναι φιλική προς το περιβάλλον, δεν μολύνει. Όχι, δεν μολύνει. Είναι όμως μια ακριβή λύση αυτό, Γιώργο? Ναι, προς το παρόν είναι ακριβό. Επειδή υπάρχουν, ναι, υπάρχουν, να πω και 2-3 νούμερα. Για να φύγουμε από την εξάρτηση από τη Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Κομισιόν είπε μέσα σε 8 χρόνια, ναι, μέχρι το 2030, ναι, πρέπει να παραχθούν 20 εκατομμύρια τόνοι, ναι, υδρογόνου, πράσινου υδρογόνου. Ναι. 20 εκατομμύρια. Λοιπόν, για να το κάνουμε αυτό, θέλουμε περίπου 400 γιγαβάτ ηλεκτρόλυση. Ναι. Προς το παρόν, σε όλο τον κόσμο έχουμε 3. Δηλαδή, από 3 γιγαβάτ που έχουμε τώρα, έχουμε λίγες συσκευές ηλεκτρολάιζερ, ναι, πρέπει να πάμε στα 300. Wow. Επί 100, σε 8 χρόνια, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να καταλάβει, η τιμή θα πέσει, να, πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία επενδύσεις. Θα μπορέσουμε να παράξουμε φθηνότερο υδρογόνο. Πολύ φθηνότερο. Πολύ φθηνότερο, δηλαδή η συσκευή αυτή θα είναι πολύ πιο φθηνή, γιατί τώρα μπαίνουμε, να, και φτιάχνουμε μεγάλες συμμαχίες. Έχουμε περίπου 20 εταιρείες που είναι όλοι μέλη μου στο σύνδεσμο που είμαι. 20 εταιρείες που φτιάχνουν αυτά τα electrolyzer, ναι, ναι, για να γίνει η ηλεκτρόλυση, το σπάσιμο του νερού, ναι, και φτιάχνουμε μια συμμαχία, η οποία θα μας πάει τώρα σε κάθοδο ως προς τη τιμή. Το υδρογόνο μπορεί κανείς να το φτιάξει και από φυσικό αέριο. Ναι. Όμως, και ήταν πάντα η πιο φθηνή εκδοχή, γιατί το φυσικό αέριο ήταν πολύ φθηνό. Τώρα όμως, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει ανέβει η τιμή του φυσικού αερίου τόσο πολύ που είναι ασύμφορο να φτιάξει υδρογόνο. Ναι, είναι πιο οικονομικό, ναι, να φτιάξει υδρογόνο από το ό,τι λέγαμε ήταν ακριβό, από την εκδοχή αυτή την, ναι, τώρα οικονομική, ναι, από ανανεώσιμες πηγές. Ναι. Άρα πάμε καλά εκεί. Έχουν πιστεί δηλαδή οι Ευρωπαίοι ότι το μέλλον, ας πούμε, είναι το υδρογόνο? Πού είμαστε σε αυτό? Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ άρχισα πριν 6,5 χρόνια αυτή τη δουλειά. Από μικρό παιδί ασχολόμουν με το υδρογόνο και πριν από 6 χρόνια το θέμα του υδρογόνου ήταν θέμα έρευνας. Πειραματικά προγράμματα κάναμε. Ναι. Ήρθε η πανδημία και με την πανδημία άρχισε μια σκέψη, ναι, τι θα γίνει με το ευρωπαϊκό, με την πράσινη συμφωνία του κυρίου Timmermans, ναι, δηλαδή να φύγουμε και για την κλιματική πολιτική, να φύγουμε από ανθρακικές λύσεις, και με την πανδημία έπεσε η κατανάλωση ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Και φοβότανε η Ευρωπαϊκή Κομισιόν
ότι αυτό φέρνει σε κίνδυνο ολόκληρο το πράσινο σύμφωνο. Ναι. Όμως, ανακάλυψε ο κύριος Τίμερμανς και η Κομισιόν κάποια προγράμματα που είχαμε βγάλει εμείς, τα οποία λέγανε μπορούμε τώρα να αντικαταστήσουμε ένα μεγάλο μέρος ανθρακικών λύσεων. Ναι. Αυτή ήταν η αρχή για μια άνοδο του θέματος του υδρογόνου. Υπήρχε μετά με την εισβολή στην Ουκρανία, υπήρχε μετά μια απρόβλεπτη εξέλιξη όπου το υδρογόνο πραγματικά έγινε τρέχει, η λύση. Δηλαδή, τρέχει πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι, τρέχει η εξελίξη. Πάνω στο, για το υδρογόνο. Εκτός από την κίνηση, εκτός από τα αυτοκίνητα, πού άλλο χρησιμοποιείται, πού άλλο μπορεί να χρησιμοποιείται. Η πρώτη χρήση του υδρογόνου είναι στις χημικές λύσεις. Δηλαδή, την διήλυση θα τη χρειαστούμε και στο μέλλον. Ναι. Παρόλο ότι δεν θα έχουμε πλέον αυτοκίνητα με βενζίνη και δίζελ, αλλά η αλήθεια είναι ότι και να μην πουληθούν καινούρια, τα παλιά θα χρησιμοποιηθούν ακόμα για πολύ. Ναι. Η μεγαλύτερη βιομηχανία που χρησιμοποιεί υδρογόνο στην Ευρώπη είναι η διήλυση. Ναι. Η δεύτερη και δηλαδή, πρώτη στον κόσμο είναι το λίπασμα. Λιπασμάτων. Ναι. Η πρώτη στον κόσμο είναι βιομηχανία λιπασμάτων. Mm-hmm. Και τώρα βλέπουμε ότι. Γιατί έχει ακριβή και πάρα πολύ το λίπασμα, το λεφτό. Γιατί, επειδή ναι. προέρχεται από φυσικό αέριο. Έτσι. Και αν αντικαταστούμε, αν πάμε να αντικαταστήσουμε ναι. Το φυσικό αέριο, το υδρογόνο που ναι. προέρχεται από φυσικό αέριο, ναι. με υδρογόνο που προέρχεται από τη δικιά μας πηγή εδώ πέρα, ναι. αέρα και ήλιο. Πάμε πιο φθηνά. Και το λέω αυτό γιατί πολλές γερμανικές εταιρείες, πολύ γνωστές, είναι στην αγορά με λιπάσματα. Έτσι. Πάρα πολλές και είναι τώρα η πείνα έρχεται πίσω και στην Ευρώπη, από ό,τι βλέπουμε, λόγω της εισβολής. Σχετιστική κρίση εννοείς τώρα. Ναι. Άρα το λίπασμα ξαναγίνεται ένα πολύ σημαντικό προϊόν, το οποίο... Πρέπει κάπως να περιορίσουμε και τη τιμή που υπάρχει δηλαδή, εκεί. Δεν θα μπορεί ο παραγωγός, ο καλλιεργός. Σωστά. Σωστά. Άρα η πρώτη χρήση είναι υδρογόνο στις βιομηχανικές λύσεις. Ναι. Λίπασμα, διήλυση. Έχει ξεκινήσει αυτό ναι. ή είναι ακόμα υποσκέψη. Όχι. Έχει ξεκινήσει σε χώρες όπως την Ισπανία. Στην Ισπανία, ναι. η ΔΕΗ της Ισπανίας, ναι, ναι. η Iberdrola, ναι. Έχει φτιάξει μια μεγάλη... συσκευή ηλεκτρόλυσης στο κέντρο της Ισπανίας όπου κάνει ακριβώς αυτό. Φτιάχνει από ανανεώσιμες πηγές υδρογόνο το οποίο χρησιμοποιείται στην φερτιμπέρια. Η φερτιμπέρια, fertilizer, η λίπασμα είναι η μεγαλύτερη, μια από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης στα λιπάσματα. Το ίδιο κάνουμε και στο Μαρόκο με την Yara. Η Yara είναι η μεγαλύτερη του κόσμου, νορβηγική. Όλοι αυτοί είναι μέλη του Hydrogen Europe. Όλοι αυτοί, όπως και η BAS, που είναι η μεγαλύτερη ναι. χημική του κόσμου. Εκεί όμως... Άρα υπάρχει δηλαδή, ας πούμε, ελπίδα. Όχι ελπίδα, ότι... υπάρχει business. τώρα γίνεται αυτό, τώρα. Αυτό άρχισε. Ναι. Οι επενδύσεις αυτές στην Ισπανία, στο Μαρόκο έχουν γίνει κιόλας. Ναι. Η ελπίδα πέρασε. Είμαστε μέσα στη διαδικασία. Δηλαδή. Το ζήτημα... Αυτό τώρα πότε βλέπεις να ξεκινάει... Ξεκίνησε. Αυτό, ναι, αυτό ξεκίνησε. Άρα, να έχουμε μια ελπίδα ότι ας πούμε, θα έχουμε και μειωμένες τιμές στο άμεσο ναι, 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 ναι. Εγώ θα έλεγα ότι θα δούμε την πτώση τιμών ναι. Από το 25. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Ναι. Για να πω ένα παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα η Ρωσία, mm-hmm. η Gazprom, mm-hmm. έχει κόψει 60% του φυσικού αερίου που έδινε στη Γερμανία. Ναι. 60%. Αυτό φέρνει σε μεγάλο κίνδυνο αυτή τη μεγάλη οικονομία, mm-hmm. η οποία έχει με την BAS τη μάνα της χημικής παραγωγής, η οποία μέχρι και τη μαγιά που έχουμε για το ψωμί mm-hmm. φτιάχνει. Δηλαδή, άρα, αν κόψει παραπάνω η Ρωσία, mm-hmm. κινδυνεύει αυτή η BAS να κλείσει. Mm-hmm. Κλείνει 14 ημέρες, mm-hmm. κλείνει για πάντα. Και ο κύριος Πούτιν τα ξέρει όλα αυτά. Άρα πρέπει να... Οπότε μας παίζει ουσιαστικά. Μας παίζει, ναι. μας παίζει και εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι αστείες αυτές οι πρωτοβουλίες που γίνονται να μειώνουμε την κατανάλωση ναι. πολύ γρήγορα, ούτως ώστε να έχουμε μικρότερη εξάρτηση. Ναι. Όμως πάμε και στις άλλες εκδοχές χρήσης του υδρογόνου. Ναι. Είπαμε, οι βιομηχανικές λύσεις είναι το ένα. Η δεύτερη είναι βέβαια το υδρογόνο στο σύστημα το ενεργειακό, ναι. όπου... με πιο πολλές ανανεώσιμες, ναι. έχουμε και το πρόβλημα ναι.
ότι χρειαζόμαστε αποθήκευση. Ναι. Όταν φυσάει πολύς αέρας, έχουμε πολύ ρεύμα. Ναι. Το δίκτυο δεν μπορεί να το σηκώσει όλο. Πρέπει να αποθηκευτεί αυτό. Πρέπει να αποθηκευτεί. Ναι. Αυτό αποθηκεύεται σε αγωγούς, ναι. αγωγούς που ναι. τους έχουμε σήμερα για φυσικό αέριο, που τους μετατρέπονται εύκολα σε αγωγούς. Ναι. Όμως και σε σπήλαια, υπόγεια σπήλαια, δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες σπήλαια όσο στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Κάτω από την Ανατολική Μεσόγειο έχουμε μεγάλα αλάτινα. Τα χρησιμοποιούμε και ήδη μιλάμε με την ελληνική κυβέρνηση. Ναι. Έχω μιλήσει με τον Πρωθυπουργό για αυτό το θέμα, ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να γίνει κομβικό σημείο, ναι. όπου αποθηκεύεται και υδρογόνο εισαγόμενο από τη Μέση Ανατολή. Από τη Μέση Ανατολή. Ήδη έχει ξεκινήσει και εκεί ένα ναι. πείραμα, το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί άνετα. Και δεν είναι πείραμα. Δεν είναι πείραμα. Είναι και αυτή. Είναι και αυτή είναι, πράσινο εντελώς. Ναι, είναι πράσινο εντελώς. Ναι, θα εξηγήσω λίγο. Αυτό είναι πάλι για βιομηχανία, είναι για τη Γερμανία. Ναι. Δηλαδή, ναι. εκεί στην βόρεια Σαουδική Αραβία, σε ένα ναι. κομμάτι ναι. το οποίο λέγεται Νέομ, είναι όσο μεγάλο όσο είναι το Βέλγιο, ένα μεγάλο μέρος, όπου γίνεται παραγωγή πράσινου υδρογόνου και μετά μέσω αμμονίας παίρνουμε άζωτο από τον αέρα, παίρνουμε το υδρογόνο, φτιάχνουμε αμμονία, μέσω αμμονίας με ελληνικά πλοία, με ελληνικά πλοία θα πάει στην Ολλανδία, όπου το σπάμε πάλι και το υδρογόνο με αγωγό πάει στην βιομηχανική χρήση. Αυτό πάλι δεν είναι πείραμα, έχει κλείσει το συμβόλαιο, ο καταναλωτής στη Γερμανία έχει πει θέλω 4 εκατομμύρια τόνους, ναι. Η παραγωγή έχει αρχίσει, άρχισε η διαδικασία παραγωγής, ναι. Όλα αυτά γίνονται, δεν είναι πλέον πράγματα που λέμε ίσως... Ή τα σχεδιάζεις ή τα προτείνεις. Τα σχεδιάζουμε, ναι. Λοιπόν, και πάμε και στο καύσιμο, δηλαδή ναι. το υδρογόνο δεν είναι μόνο θέμα που αποθηκεύει και την ενέργεια όπως είπαμε, αλλά είναι και καύσιμο. Mm-hmm. Εγώ χρησιμοποιώ υδρογόνο, καθαρό υδρογόνο ως καύσιμο στο αυτοκίνητό μου, το οποίο έχει κυψέλη καυσίμων, έτσι λέγεται, mm-hmm. και ενώνει το οξυγόνο από τον αέρα. Και υδρογονάδικο εννοείται. Έχω και υδρογονάδικο, το οποίο σαν σε βενζινάδικο βάζω με αντλία υδρογόνο, με πίεση 700 bar στο αυτοκίνητό μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχω τώρα κάνει σε 3,5 χρόνια 60.000 χιλιόμετρα. Και πάει μια χαρά το αυτοκίνητο. Είναι αυτοκίνητο. Είναι το οποίο έχει μετατραπεί να καταναλώνει υδρογόνο, έτσι. Δεν έχει μετατραπεί. Έχει φτιαχτεί για υδρογόνο. Είναι της Hyundai. Υπάρχει στην αγορά, υπάρχουν δύο αυτοκίνητα, της Hyundai και της Toyota. Mm-hmm. Τώρα, τέλη του χρόνου, θα έχω την ευκαιρία να δοκιμάσω και μια BMW, που μπαίνει και η BMW τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, όμως, η καλύτερη χρήση είναι για λεωφορεία, για φορτηγά. Γιατί να βάλω μπαταρία σε ένα φορτηγό? Άμα θέλω με ένα φορτηγό να πάω 100 χιλιόμετρα, θέλω έναν τόνο μπαταρίας. 500 χιλιόμετρα, 5 τόνους. Τρελαθήκαμε. Δηλαδή, εδώ, σοβαρά, θέλω να ρωτήσω την βιομηχανία που τα φτιάχνει. Τι κάνετε εσείς εκεί πέρα? Άρα, όταν το φορτηγό είναι μικρό και έχει 100 χιλιόμετρα, βάλε μπαταρία. Αλλά και πάλι δεν θα βρεις το δίκτυο από που θα φορτίσεις την μπαταρία. Ναι. Εκεί το υδρογόνο παίζει. Άρα να μην βιαστούμε να πάρουμε αυτοκίνητο με ηλεκτροκίνηση, έτσι. Όχι. Εδώ είμαι ειλικρινής και λέω, όταν έχετε αυτοκίνητο σε πόλη ή όταν έχει κανείς ένα σπίτι και μπορεί να το φορτίσει τη νύχτα, και όταν δεν πάει παραπάνω από 100, δηλαδή όταν είσαι εδώ στο Λασίθι και δεν κάνεις πάρα πολλά χιλιόμετρα, πάρε μπαταρία. Ναι. Όταν όμως πηγαίνεις στο Ηράκλειο και στα Χανιά, εκεί δεν θα σε φτάσει. Δεν θα σε φτάσει η μπαταρία, άρα εκεί θα πάρει κανείς. Θυμάμαι, Γιώργο Χατζημαργάκη, ότι εδώ είχες συναντηθεί με τον Δήμαρχο πριν πολλά χρόνια, ναι. και είχες μιλήσει για υδρογόνο κίνηση και υδρογονάδικο. Από εκεί και μετά έγινε κάποια συζήτηση, θα μπει το υδρογονάδικο? Ναι, το πρώτο υδρογονάδικο στην Ελλάδα έχει φτιαχτεί βέβαια στο χώρο του Πανεπιστήμιου, ναι. Πανεπιστήμιου της Αθήνας, ναι. από το Μανώλη το Σταματάκι, που είναι ναι. από το διπλανό χωριό, από το πάνω χωριό. Δηλαδή εμείς εδώ, ναι, ναι. οι Λασιθιώτες, ναι. είμαστε ναι. πάρα πολύ
μπροστά σε αυτά τα θέματα. Στον τόπο του, αυτό να το πούμε. Ναι. Εντάξει, θα φέρουμε και τα υδρογονάδικα εδώ πέρα. Απλώς υπάρχει μια. Χρειάζεται μια διαδικασία. Το πρώτο είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Ναι. Στην Ελλάδα δεν έχουμε νομοθετικό πλαίσιο για υδρογονάδικα. Ναι. Στη Γερμανία υπάρχει αυτό. Άρα το πρώτο βήμα είναι αυτό. Αντιγράφουμε το είναι εύκολο. Πλαίσιο. Είναι εύκολο. Δεν υπάρχει μεγάλο θέμα εδώ πέρα. Ναι. Απλώς πρέπει να γίνει αυτό. Αλλά έχουμε μιλήσει με τον κύριο Σκρέκα, με την κυρία Σδούκου που είναι στο Υπουργείο. Μιλάμε. Μιλάμε έντονα. Και είναι αυτό... διατεθειμένοι δηλαδή. Πάρα πολύ. Κατάλαβαν ότι πάρα πολύ. Να πάμε σε... είναι εύκολο να πάμε σε αυτό. Ότι είναι εύκολο δεν το λέω, αλλά είναι εφικτό. Εντάξει. Είναι εφικτό. Okay. Εύκολο δεν είναι τίποτα στη ζωή. Τώρα, η Κρήτη τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει, ας πούμε και το Λασίθι που ξέρω ότι το αγαπάς. Θα μπορούσε να βοηθήσει μέσω αιωλικής ηλιακής ενέργειας. Βέβαια, έχουμε απορρίψει τις ηλιακές ανεμογεννήτριες εδώ. Θεωρούμε ότι δεν είναι καλό με τόσο αέρα και τόσο ναι. Θα μπορούσε να υπάρχει κάποια άλλη χρήση. Έχει ακουστεί και να στηθούν ανεμογεννήτριες μέσα στη θάλασσα που δεν είναι και τόσο... Έτσι... Όχι, γίνεται και αυτό. Είναι πλωτές. Είναι πλωτές ανεμογεννήτριες. Οι οποίες... Ναι, καλό είναι. Καλό είναι. Υπάρχει και ελληνική τεχνογνωσία εδώ πέρα. Έχουμε, από τα νησιά. Από τα νησιά. Λοιπόν, αυτό το θεωρώ πολύ καλό και πολύ σωστό. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Εμείς κάνουμε τώρα πειράματα. Εκεί είμαστε ακόμα στα πειράματα. Το πείραμα είναι να χρησιμοποιήσουμε το ιστό kite. Όπου μπορούμε να πιάσουμε τον αέρα. Ένα χιλιόμετρο. Δηλαδή ένα πλοίο, είναι ένα πλοίο. Είναι ιστιοφόρο, ας πούμε. Ακριβώς. Και παράγει. Και κάνει κύκλος. Και κάνει, απλώς κάνει κύκλος από τον αέρα και τον πιάνει από ένα χιλιόμετρο ύψος. Δηλαδή δεν είναι όπως η ανεμογεννήτρια, είναι 50 μέτρα, 100-150. Ναι. Πιο ψηλά έχουμε μεγαλύτερες δυνάμεις. Σωστά. Και εκεί αυτά τα πλοία, εκτός εδώ, έξω από την Κρήτη, κάνουν κύκλους και παράγουν ρεύμα πάνω στο πλοίο, το οποίο μετατρέπεται σε υδρογόνο. Και το υδρογόνο έρχεται μετά ένα άλλο πλοίο, παίρνει το υδρογόνο και το πάει εδώ στη Κρήτη και όλα αυτό, αυτά δηλαδή, γίνονται. Έχει ξεκινήσει. Αυτό έχει ξεκινήσει. Το είμαστε αρκετά μπροστά. Τα πειράματα γίνονται στη Νότια Αφρική, όπου έχουμε και παραπάνω ανέμους. Και στο τέλος θα έχουμε και μικρά, αλλά και πολύ μεγάλα τέτοια πλοία για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, έτσι θα το έλεγα. Η αποθήκευσή του τώρα είναι, περιέχει κάποιους κινδύνους. Όχι. Όχι. Ναι και όχι. Ναι. Ο κίνδυνος, είπαμε, πάντα υπάρχει, αλλά έχουμε νόρμες, δηλαδή έχουμε κανόνες πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες, οι οποίοι μας δίνουν την ευκαιρία να είμαστε ήσυχοι. Δηλαδή και στο αυτοκίνητό μου το βλέπω, σε καθημερινή σχέση. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή υπάρχει η τεχνολογία που μας κάνει ήσυχους. Πάντα είπαμε. Παντού υπάρχει και κατάχρηση. Αλλά τόσο πολύ υδρογόνο που υπάρχει στον κόσμο, έχουμε ακούσει για μεγάλα ατυχήματα. Όχι, γιατί δεν υπάρχουν. Επειδή προσέχουμε. Πρέπει να προσέξουμε τους κανόνες και είμαστε εντάξει. Άρα η θέση της Ευρώπης είναι ναι στο υδρογόνο, έτσι. Ναι, πάρα πολύ ναι. Το 1/4. Έχει βοηθήσει και ο πολεμός, από ό,τι καταλαβαίνω. Χωρίς να. Ουκρανίας, ναι. Χωρίς να θέλω να είμαι κυνικός. Δυστυχώς ο άνθρωπος χρειάζεται. Είμαστε σαν τα ζώα που έχουν τη συνήθεια τους. Και με το φθηνό φυσικό αέριο, η συνήθεια μας ήταν να πάμε σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι χρειαστήκαμε αυτό το εξωτερικό σοκ του για πολέμου για να πάρουμε λίγο παρακάτω. Ωραία. Οπότε και... έχουμε λοιπόν στη βιομηχανία, ειδικά σε αυτές τις βιομηχανίες, ας πούμε λιπασμάτων, το λέω έτσι απλά και κατανοητά, και έχουμε και στην κίνηση. Στην κίνηση και στο ενεργειακό σύστημα, το οποίο θέλει αποθήκευση. Ναι. Γιατί με πολύ ανανεώσιμη ενέργεια χρειαζόμαστε πολύ αποθήκευση. Από ό,τι κατάλαβα είναι το πράσινο υδρογόνο που αυτό βγαίνει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αυτό το πείραμα που μας περιέγραψες, και το άλλο που είναι έτσι, αμφιλεγόμενο παραγωγής, το άλλο το υδρογόνο δεν είναι τόσο πράσινο. Ναι, δεν είναι πράσινο, έτσι. Προέρχεται από φυσικό αέριο, το σπάμε το φυσικό αέριο και έχουμε... Τώρα είναι ακριβό. Και έχει παραπάνω διοξείδιο του άνθρακα. Άρα δεν είναι επιλογή αυτό. Ναι. Είναι το πράσινο υδρογόνο. Είναι κάποιες άλλες τεχνολογίες που υπάρχουν, αλλά δεν είναι ακόμα όριμες. Μπορούμε δηλαδή να σπάσουμε με υψηλή θερμοκρασία
το φυσικό αέριο, ούτως ώστε να μην έχουμε εκπομπή του διοξείδιου του άνθρακα. Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα. Προς το παρόν, αυτοσυγκεντρωνόμαστε στις ανανεώσιμες πηγές και είπαμε, υπάρχουν εκεί και εκδοχές πιο εύκολες και για τον πολίτη. Καταλαβαίνω εγώ ότι οι ανεμογεννήτρες κοντά στα σπίτια κάνουν ζημιά. Και όχι μόνο. Και όχι. Και στα βουνά. Αυτό ακριβώς. Αν πάμε λεσίτη, δηλαδή δεν μπορεί να βάλει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αλλά είπαμε, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αέρα. Χωρίς. Όπως το πήραμε. Πολύ ωραία. Υπάρχει όλο αυτό. Αλλά πρέπει να το θέλουμε. Πρέπει να το θέλουμε. Δεν το θέλουμε, λες. Δεν βλέπω στη Κρήτη. Ή δεν το πιστεύουμε ακόμα. Ή δεν έχει πιστεί. Οι κυβερνήσεις, αυτοί που πρέπει να το προωθήσουν. Ότι... Να πω μια αλήθεια. Πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση που την βλέπουμε στην Αθήνα έχει ανοιχτά μάτια και ανοιχτά αυτιά για αυτές τις τεχνολογίες. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ και ειδικά ο Πρωθυπουργός το θέλει, το πιάνει. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει και προσωπικά. Τώρα είναι κάποιες περιφέρειες και θέλω να ονομάσω ιδιαίτερα τη Δυτική Μακεδονία με μεγάλη εξάρτηση από λιγνίτη, όπου ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κασαπίδης, ο Γιώργος Κασαπίδης, που εντωμεταξύ έχουμε γίνει και φίλοι, γιατί καταλαβαίνω τον αγώνα του. Ναι, αλλά καταλαβαίνω τον αγώνα του να φύγει από τον λιγνίτη, γιατί υποχρεωτικά πρέπει να φύγει. Άρα ψάχνεται και βρήκε εναλλακτικές λύσεις και είναι. Άρα υπάρχει μια εφαρμογή, δηλαδή. Υπάρχει εκεί μια εφαρμογή, ένα μεγάλο. Σωστά. Ναι. Είναι ένα μεγάλο project. Είναι ο Λευκός Δράκος, ο White Dragon. Είναι μεγάλη επένδυση που θα γίνει. Ήδη τα πρώτα βήματα έχουν γίνει. Και εκεί βλέπω ότι μια πολιτεία η οποία είναι υπό πίεση, όπως η Δυτική Μακεδονία, κάνει πιο γρήγορα βήματα. Η Κρήτη με τον τουρισμό και με τα γεωργικά προϊόντα είναι ακόμα σε καλύτερη θέση, άρα η πίεση είναι λιγότερη. Όμως θα έχουμε μεγαλύτερη πίεση. Αλλά εγώ είμαι εδώ, εγώ αγαπάω τον τόπο μου και θέλω να βοηθήσω και όπου μπορώ να βοηθήσω θα βοηθήσω την Κρήτη πιο πολύ. Γιατί και οι δικές μου δυνάμεις έχω 24 ώρες. Υπάρχει και υποδομή, δηλαδή υπάρχει ο αέρας, έτσι. Τα πάντα υπάρχουν εδώ. Τα πάντα. Και η μεγάλη αγωγή που θα περάσουν από τη Μέση Ανατολή, θα περάσουν από εδώ. Το EastMed που λέμε, θα περάσει από εδώ. Οι οποίοι βέβαια θα μεταφέρουν υδρογόνο, αν το κατάλαβα σωστά, ή και υδρογόνο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω τώρα θα έχουν και τα δύο. Δηλαδή θα έχουμε δύο σωλήνες, δύο αγωγούς. Ο ένας υδρογόνο, ο άλλος ακόμα φυσικό αέριο, γιατί δεν έχουμε αυτή την επαφή από Μέση Ανατολή, Ελλάδα, και έχουμε τον ΤΑΠ, αλλά έχουμε και αυτό. Το να μετατραπεί ένας αγωγός είναι εύκολο, δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι θέμα τεχνολογίας και μικρής επένδυσης. Και τα δύο, και φυσικό αέριο και υδρογόνο. Από αυτό που ήδη φτιάχνατε στη Μέση Ανατολή. Στη Μέση Ανατολή. Και η Μέση Ανατολή το θέλει. Πόσο αυτό. Πόσο κοντά είμαστε τώρα σε αυτό? Είμαστε, λοιπόν, το EastMed, το μεγάλο θέμα του EastMed, ήταν σχεδόν έτοιμο. Όπως ξέρουμε. Οι μελέτες έχουν γίνει να ξεκινήσει. Συμφωνίες και τα λοιπά. Μετά υπήρχε μια καθυστέρηση, γιατί η Washington, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλανε να πουλήσουν LNG. Και βλέπουμε τώρα ότι και με το πολύ LNG που θα πάρουμε, ίσως Αλεξανδρούπολη, ίσως και Σικόρινθο, εκεί που εκεί θα έχουμε LNG hub, θα υπάρξει παραπάνω κατανάλωση και θα υπάρξει ζήτημα. Είναι και πιο ακριβό. Άρα πάμε απευθείας σε λύσεις υδρογόνου. Αυτό βλέπω τώρα, ότι το LNG θα έρθει, αλλά για ένα διάστημα. Ας πούμε, σε δύο χρόνια, τρία χρόνια, πόσο το υδρογόνο μπορεί να έρθει και να είναι. Ο αγωγός θέλει 5 χρόνια. Θέλει 5 χρόνια. Μέχρι τότε μπορούμε να δουλέψουμε με λύσεις, όπως είπαμε, αμμονίας. Φτιάχνω υδρογόνο αμμονίο με άζωτο, το φέρνουμε εδώ, το σπάμε πάλι και το χρησιμοποιούμε. Για τα προϊόντα
λίπασμα, για το λίπασμα, ναι. Η αμμονία είναι ό,τι πρέπει. Ναι, δηλαδή εκεί, και, ναι. Αυτό είναι το, αυτή είναι η πρώτη ύλη δηλαδή. Mm-hmm. Άρα σε μεταβατικό στάδιο υπάρχουν εναλλακτικές εύκολες λύσεις μέχρι να είναι έτοιμος ο αγωγός. Ο αγωγός είναι το πιο φθηνό, δηλαδή όταν έχουμε αγωγό δεν υπάρχει φθηνότερη ύλη. Αλλά σε 5 χρόνια βλέπεις ότι θα είναι έτοιμος ο αγωγός, άρα θα μπορεί να μεταφερθεί από τη Αφρική προς τα δω, με Κόμβο, Σικελία, Ιταλία. Άλλος αγωγός είναι αυτός. Εμείς έχουμε εδώ το EastMed, είναι ένας αγωγός που θα μας φέρει μέσα στην Ανατολή Αίγυπτο και μας συνδέει ως Κρήτη μετά άμεσα με την Ιταλία. Έχουμε ένα άλλο μεγάλο αγωγό Αλγερία-Ιταλία άμεσα και έχουμε άλλους αγωγούς στο Μαρόκο. Αυτοί υπάρχουν κιόλας. Υπάρχει ένας στην Ισία Ιταλία, Σικελία. Υπάρχει ένας άλλος στο Μαρόκο. Υπάρχουν όλοι αυτοί, απλώς όλες αυτές οι προετοιμασίες γίνονται τώρα. Οπότε, ας πούμε, στο επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, βλέπεις ότι είναι να πάμε προς αυτή τη λύση. Θα περάσει και η ενεργειακή κρίση, φαντάζομαι. Ναι, αλλά θα περάσει και δεν θα περάσει. Όχι, θα περάσει και δεν θα περάσει. Γιατί αυτό που θα περάσει, ίσως και ελπίζουμε όλοι, είναι ο πόλεμος. Ελπίζουμε. Εννοείται. Αλλά ο πόλεμος άλλαξε τις σχέσεις τις οποίες έχουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Δηλαδή, με τη Ρωσία δεν θέλεις να είσαι ο καλύτερος φίλος εάν εξαρτιέσαι πάρα πολύ και σου κάνει ζημιά. Άρα πρέπει να έχεις εναλλακτικές λύσεις. Και αυτό που κάνει η Ευρώπη τώρα είναι βρίσκει παραπάνω εναλλακτικές λύσεις από ό,τι χρειάζεται. Ναι. Για να έχουμε και επιλογές. Έτσι. Για να μην πέσουμε σε αυτή τη περίπτωση. Λύσεις, ναι. Αυτό. Να μην είμαστε μόνο από μία, ας πούμε, ενεργειακή πηγή εξαρτημένη, όπως είχαμε το φυσικό αέριο και τη Ρωσία. Πολύ σωστά. Εν πάση περιπτώσει, που δεν καταλαβαίνω γιατί την κόβουμε έτσι στο ξαφνικό. Έτσι, γιατί έχουμε και ένα Ερντογάν, ο οποίος έχει βάλει στην Κύπρο. Δηλαδή όλα αυτά δεν τα βλέπουν οι Ευρωπαίοι, ας πούμε. Τα βλέπουν όλα. Απλώς η εξάρτηση ήταν τόσο μεγάλη και η διαδικασία να την κόψουμε έγινε τόσο απότομα που δεν ήταν καλά προετοιμασμένη. Άρα τώρα φουλ οι μηχανές. Φουλ αλλαγή. Βλέπω τον αντικαγκελάριο της Γερμανίας, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την ενέργεια, να υπογράφει κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα πάει σε άλλη χώρα, Αγγόλα, Ναμίμπια, Μαυριτανία, που υπογράφει σύμφωνα, ούτως ώστε αυτές οι χώρες να είναι έτοιμες για παραγωγή υδρογόνου. Από τώρα η Γερμανία το κάνει. Ναι. Δηλαδή κάνει αυτές τις διμερείς σχέσεις και άρχισαν κιόλας να εκπαιδεύουν. Αχα. Να εκπαιδεύουν, γιατί είναι κάτι καινούριο. Η Μαυριτανία, η Ναμίμπια μέχρι τώρα δεν είναι παραγωγός καυσίμων. Το υδρογόνο όμως είπαμε είναι και καύσιμο. Άρα πρέπει να γίνει μια εκπαίδευση. Μάλιστα. Αυτό το κάνει η Γερμανία και άλλες χώρες που το κάνουν, η Ολλανδία, το Βέλγιο. Από εκεί και πέρα πρέπει τώρα όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι. Για να κλείσουμε αυτή την ωραία συζήτηση που έτσι φαντάζει και λίγο από το μέλλον να έρχεται, έτσι, και είναι πράσινο το μέλλον τελικά, υδρογόνο από ό,τι φαίνεται. Ποιες είναι οι επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία στο πράσινο υδρογόνο. Τα είπαμε για το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Ότι πρέπει να τρέξουμε. Υπάρχει όμως το πρωτότυπο της Γερμανίας, άρα μπορούμε να το αντιγράψω. Όμως χρειαζόμαστε και νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρώπη, το οποίο έχει παρουσιαστεί ήδη το 2021, τον Ιούνιο το 2021, ένα μεγάλο μέρος, λέγεται Fit for 55, είναι αυτό το μεγάλο νομοθετικό πλαίσιο που πρότεινε η Κομισιόν. Ναι. Συζητιέται τώρα στην Ευρωβουλή και στο Συμβούλιο και θα είναι έτοιμο από τέλη του χρόνου. Υπάρχει ένα μεγάλο πακέτο για το υδρογόνο που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο. Αυτό θα είναι έτοιμο αρχές του χρόνου θα είναι έτοιμο, θα έχει περάσει από τις βουλές και από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι. Τώρα, τα κράτη-μέλη με το μεγάλο σχήμα αντικατάστασης του ρωσικού φυσικού αερίου έχουν δοθεί άλλα χρήματα για τα σχήματα που έχουν για την ανάκαμψη και μπορούν τώρα να θεωρήσουν κάποια θέματα που είχαν στο εθνικό πρόγραμμα και μπορούν να βάλουν πιο πολύ υδρογόνο τώρα από ό,τι είχαν πριν. Άρα,
ευκαιρία και για την Ελλάδα να τα αλλάξει αυτά. Ευκαιρία να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα με ευρωπαϊκά χρήματα, να μας φέρουν και ιδιωτικές επενδύσεις. Ξέρω μεγάλα ονόματα που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, είναι έτοιμοι να φτιάξουν θέσεις εργασίας στην πράσινη αυτή η τεχνολογία. Αυτά είναι τα επόμενα βήματα, αλλά βλέπω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και πάμε μπροστά. Μάλιστα. Καλή επιτυχία λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την επίσκεψη στο όμορφο μας χωριό.